σχέση είναι το ΝΑΕΛ. Επικυρώσαμε την παραχώρηση 4 καταστημάτων στην Κίστοδο Αγκαδά στις 12ωρες ένα ΚΕΠ, μια βιβλιοθήκη, ένα κασί και ένα γράφο. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ αυτή η ιστορία μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η ουσία ήταν ότι έγινε και τώρα πια εκεί θα γίνει άλλο ένα κέντρο ζωντανό στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Αυτό το σημείο είναι πολύ, πολύ σύγχρονο. Επίσης κάναμε μια αναθεώρηση εν ώψη αυτής της πρωτοβουλίας που έχει πάρει ο Υπουργός να βρεθούν ποια κίνητα είναι που ανοίγουν στην αρμοδιότητα τη δικιά της και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικώς από το Δήμο ή από οποιοδήποτε αλλού. Εμείς καταθέσαμε 3 ζητήματα που έχουμε ανάγκη από ακίνητα είτε για σχολεία είτε για άλλες χρήσεις και πιστεύω ότι όπως αυτή η πρωτοβουλία στην Αθήνα απέδωσε πολύ καλά αποτελέσματα, το ίδιο θα έχουμε και εδώ. Αυτά έχουμε το πρόβλημα και ευχαριστούμε την κυρία και την κυρία. Όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση, μια ακόμη παραγωγική συζήτηση, γιατί είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε μια τέτοια συνάντηση. Το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει σε ολόκληρη τη χώρα ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα, το οποίο μέχρι το 2015 παρέμενε εντελώς ανενεργό και αναξιοποιητό. Από την πλευρά μας, καταγράψαμε πρώτα απ' όλα όλο αυτό το πλούτο, τον περιουσιακό. Απελευθερώσαμε το νομικό πλαίσιο προκειμένου να μπορούμε να προβαίνουμε εύκολα σε παραχωρήσεις, να επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακας, δηλαδή να εγκαθίστανται εκεί οι υπηρεσίες του δημοσίου και να σταματήσουν να ξοδεύονται χρήματα σε μισθώματα σε ιδιώτες, αλλά και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε την περιουσία αυτή και για διάφορες άλλες χρήσεις, είτε για κοινοφελείς σκοπούς, είτε για να εγκαθίστανται εκεί υπηρεσίες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είτε ακόμη και για εμπορικές χρήσεις, προκειμένου το δημόσιο να έχει έσοδα, αλλά και να ζωντανεύουν ολόκληρες περιοχές, ακριβώς χάρη στο ξαναζωντάνεμα αυτού του μεγάλου κτηριακού αποθέματος. Ήδη σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε παραχωρήσει 130 ακίνητα για μια σειρά από χρήσεις, όπως είπα, κοινοφελούς χαρακτήρα, μέγιστης κοινωνικής ανταπόδοσης, να τις ορίσω έτσι. Σήμερα συζητήσαμε με τον Δήμαρχο, επικυρώσαμε την παραχώρηση 8 καταστημάτων από τον ΟΑΕΔ προς το Δήμο, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί μια σειρά από υπηρεσίες όπως ΚΕΠ, όπως ΚΑΠΗ, όπως βιβλιοθήκη. Και συζητήσαμε. Εσύ είπες τι αυτό είναι. Α, εντάξει. Και συζητήσαμε και μια σειρά από άλλες παραχωρήσεις που έχει ανάγκη ο Δήμος προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί κυρίως σχολεία και άλλες λειτουργικές υπηρεσίες. Από την πλευρά μας, σε λίγο θα κάνουμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης προκειμένου ακριβώς να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων που βρίσκονται στην πόλη, με μια σειρά από ενέργειες που θα έχουν μέγιστη, όπως είπα, κοινωνική ανταπόδοση. Η συνεργασία σήμερα με το Δήμο δείχνει ότι αυτό το πρόγραμμα, το οποίο επισήμως ουσιαστικά θα ανακοινώσουμε σε λίγο, έχει ήδη με έναν τρόπο ξεκινήσει και υλοποιείται. Με τη διεύθυνση έχουμε κανένα.